οι θέσεις μας είναι γνωστές. Bu konuda Türkiye'nin tutumu belli. Μισό βήμα μπροστά στη Βουδαπέστη και δύο βήματα πίσω στην Αθήνα για το Κυπριακό. Παρά το θετικό νεύμα του Ερτοάν για εξελίξεις ή συζήτηση που είχαν στην ελληνική πρωτεύουσα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας επιβεβαίωσε τη διάσταση προσεγγίσεων. Ο Χακάν Φιτάν εμφανίστηκε αδιάλλαχτος, βάζοντας χ στην ομοσπονδιακή λύση υπέρ της οποίας τοποθετήθηκε ξανά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση για μια λύση βασισμένη στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κύπρος meselesini adadaki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır. Χωρίς να αναφέρεται ευθέως στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και τα δύο κράτη, ο Τούρκος αξιωματούχος μίλησε για την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου πνεύματος. Adada hem Türklerin hem Rumların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç vardır. Παρά τις αποθαρρυντικές δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, τόσο η Λευκοσία όσο και η Αθήνα προσδοκούν σε αλλαγή της τουρκικής ρητορικής όταν όλοι οι πρωταγωνιστές βρεθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Ελπίζουμε ότι η άτυπη συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη και τα βήματα που συμφωνήθηκαν εκεί θα δημιουργήσουν συνθήκες για την επανέναρξη ενός παραγωγικού διαλόγου για μια βιώσιμη, δίκαιη και λειτουργική λύση. Με μια μόνο φράση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης φόρησε την κατεπίγουσα ανάγκη για επανέναρξη της διαπραγμάτευσης με πραγματικές προοπτικές θετικής κατάληξης. Σε έναν κόσμο γεμάτο διχασμούς, μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρος, πέρα από τις συνθήκες ευημερίας που θα δημιουργούσε για τους πολίτες της, θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά σημαντικό οικουμενικό σύμβολο. Ένα επιχείρημα στο οποίο πατάνε τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να πείσουν την Τουρκία να αλλάξει στάση και να εγκαταλείψει αξιώσεις που εκφεύγουν του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.